Για εκφυλισμό και απαξίωση έκανε λόγο ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, σχολιάζοντας τις εξελίξεις των τελευταίων ωρών στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Προσερχόμενος στο μεγάλο αρσενάλιο που πραγματοποίησε πολιτική ομιλία, δήλωσε ότι η επιλογή των 11 να αποχωρήσουν δικαιώνεται. Κοιτάξτε, οι εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ δεν μας χαροποιούν, αλλά δεν μας εκπλήσουν κιόλας. Νομίζω ότι τα φαινόμενα του εκφυλισμού είχαν φανεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Από εκεί και πέρα όμως δεν θα ήθελα εγώ να τοποθετηθώ περαιτέρω για τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό αφορά τα στελέχη και τα μέλη του. Ο Αλέξης Χαρίτσης τόνισε ότι στόχος της Νέας Αριστεράς είναι να καλύψει το τεράστιο πολιτικό κενό που αυτή τη στιγμή έχει διαμορφωθεί στο χώρο της αριστεράς και των προοδευτικών πολιτικών που έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία. Είχαμε πει όταν αποχωρήσαμε από το ΣΥΡΙΖΑ ότι ήταν μια πράξη ευθύνης και ελπίδας. Νομίζω ότι αποδεικνύεται και από τις τελευταίες εξελίξεις ότι η ευθύνη την οποία αναλάβαμε απέναντι στον εκφυλισμό ενός ολόκληρου πολιτικού χώρου δικαιώνεται. Αυτό που τώρα έχει σημασία είναι να διαμορφώσουμε την ελπίδα που έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία. Η Νέα Αριστερά έχει ξεκινήσει μια μεγάλη πορεία εξωστρέφειας και συνάντησης με την ελληνική κοινωνία για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει, σημείωσε ο Αλέξης Χαρίτσης. Υπογράμμισε ότι στόχος της πολιτικής κίνησης είναι να διαμορφώσει πολιτικές ρεαλιστικές και ριζοσπαστικές. Δεν μπορεί το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας να είναι μόνο ο μονόδρομος τον οποίο θέλει να διαμορφώσει η κυβέρνηση της δεξιάς, η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Οφείλει η αριστερά. Οφείλει η σοβαρή, τεκμηριωμένη, αξιόπιστη και μαχητική αριστερά, την οποία εκφράζει η Νέα Αριστερά, να χαράξει το δικό της δρόμο. Αναφερόμενος στις επερχόμενες ευρωεκλογές, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς μίλησε για μια κρίσιμη εκλογική μάχη σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, την ώρα που, όπως τόνισε, η δεξιά επικρατεί και ταυτόχρονα καταγράφεται άνοδος της ακροδεξιάς που φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως αντίβαρο. Είναι μια κρίσιμη εκλογική μάχη και για τη χώρα μας συνολικά, γιατί πρέπει να σταλεί ένα μήνυμα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι δεν θα κυβερνά από εδώ και πέρα με λογικές λευκής επιταγής. Πρέπει να μπει ένας φραγμός στην αλαζονία και στον αυταρχισμό της κυβέρνησης δεξιάς. Είναι ένα κρίσιμο εκλογικό, μια κρίσιμη εκλογική μάχη για την Ευρώπη συνολικά, μιας και βλέπουμε την ακροδεξιά να επελάβει σε όλη την Ευρώπη. Η Νέα Αριστερά φιλοδοξεί μέσα από την πρώτη συμμετοχή της για την ανάδειξη εκπροσώπων της στο Ευρωκοινοβούλιο να συσπυρώσει ευρύτερες δυνάμεις. Στην πρώτη πολιτική εκδήλωση της κίνησης στα Χανιά, το παρόν έδωσε ο πρώην Υπουργός Γιώργος Σταθάκης και εκπρόσωποι της ευρύτερης αριστεράς.